Εκτεταμένες πλημμύρες, κατολιστήσεις, πτώσεις δέντρων και μαζικές διακοπές ρεύματος αναμένεται να προκαλέσει η νέα κακοκαιρία στις ΗΠΑ τις επόμενες ώρες. Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έναν νέο φωνικό κυκλώνα βόμβα. Οι περιοχές που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές στο παρελθόν ήταν από τις πρώτες που ενημερώθηκαν για εκκαίνωση λόγω ανησυχιών για πλημμύρες και κατολιστήσεις. Ένα χρόνο αφότου η Καλιφόρνια κατέγραψε ένα από τα πιο ξηρά έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ, το Σαν Φρανσίσκο είδε χθες τη δεύτερη πιο υγρή μέρα των τελευταίων 170 ετών. Η καταιγίδα αναμένεται να φέρει ως και 15 εκατοστά βροχή στις παράκτιες περιοχές και ρηπές ταχύτητας ως και 130 χιλιόμετρα την ώρα στους παράκτιους λόφους και τα βουνά. Την ίδια ώρα, η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εμφανή στη γυραιά Ήπειρο, σε μια ζώνη που εκτείνεται από τη Γαλλία στην Πολωνία, με τις Άλπεις στο κέντρο, μεγάλο τμήμα της Ευρώπης βιώνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Temperatures for January have reached an all-time high in a number of nations across Europe. In Switzerland, temperatures hit 20 degrees Celsius. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Across continental Europe, it is beginning to look a lot like springtime knots. Τα χιονοδρομικά κέντρα στις Άλπεις έχουν φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιήσουν τεχνητό χιόνι, ούτως ώστε να κάνουν οι επισκέπτες σκι.